Ξεκινάω με μία αποστροφή του λόγου του κυρίου Λιβάνιου, ο οποίος με έκπληξη, ο κατά τα άλλα συμπαθής κύριος Λιβάνιος, ο οποίος με έκπληξη είπε ότι χαίρομαι που το ΚΚΕ αναγνωρίζει την αξία των νέων τεχνολογιών. Τι υπονοείται, ότι άλλαξε η θέση του ΚΚΕ? Ναι, αλλά προσέξτε, όταν τοποθετούμαστε να είμαστε απολύτως σαφείς. Άλλαξε τη θέση του το ΚΚΕ, ότι μέχρι χθες ήταν κατά των νέων τεχνολογιών και σήμερα προς έκπληξη όλων μας άλλαξε η θέση του και είναι υπέρ των τεχνολογιών. Λοιπόν, να αφήσουμε αυτούς τους εξυπνακισμούς και είμαστε πολύ σαφείς όλες τις μέρες κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή και σήμερα, απολύτως σαφείς το πώς εννοεί το ΚΚΕ την χρήση, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και το ταξικό περιεχόμενο που έχει, για το οποίο δεν είπατε κανείς. Ούτε εσείς κύριε Λιβάνη, ούτε ο κύριος Πιερακάκης, ούτε τα υπόλοιπα κόμματα τοποθετήθηκαν επί αυτού. Δικαίωμά σας βέβαια, δεν αντιλέγουμε, αλλά δείχνει και τη μειονεκτικότητα και σε πολιτικό και σε ιδεολογικό επίπεδο να αντιπαρατεθείτε στο ζήτημα το πώς αξιοποιούνται σήμερα οι νέες τεχνολογίες και προς όφελος ποιανού. Εμείς το είπαμε καθαρά. Χρησιμοποιούνται προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων, γιατί θέλουν να επενδύσουν, γιατί θέλουν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να έχουν κέρδη μέσα από αυτή την ιστορία. Πρώτον. Δεύτερον, φέραμε και μάλιστα ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα και ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, το μαχαίρι. Το μαχαίρι ως ένα μέσο που μπορεί να κόβει στο πεπόνι, μπορεί να κόβει στο ψωμί, μπορεί να κόβει στο καρπούζι, να χρησιμοποιείται δηλαδή για καθημερινή χρήση στην κουζίνα σου, αλλά είναι και ένα δολοφονικό όπλο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα. Λέτε όλες αυτές τις μέρες για τα drones, για τα μη επανδρωμένα αεροπλάνα. Μπορείτε να μας πείτε πού έχουν αξιοποιηθεί, χρησιμοποιηθεί τα drones μέχρι τώρα? Εγώ δεν ξέρω να έχουν αξιοποιηθεί προς το παρόν τουλάχιστον στις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Και αν υπάρχει μέσα στο νομοσχέδιο, είναι γιατί κάνετε δουλίτσα για την Amazon. Γιατί θέλει η Amazon φωτογραφική διάταξη να επενδύσει στα drones στις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Προς το παρόν τα γνωρίζουμε ως δολοφονικά όργανα, δολοφονικά μέσα αναγνώρισης στόχων, στρατιωτικών στόχων. Μόνο ως τέτοια τα γνωρίζουμε. Και πολλά άλλα παραδείγματα που μπορούμε να αναφέρουμε. Τώρα, σε σχέση με τις τροπολογίες, για την 1391, γενικό αριθμό και ειδικό 29, θα την καταψηφίσουμε στο σύνολό της. Διαχωρίζουμε όμως την θέση μας ως προς το πρώτο άρθρο που αφορά την ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωση νοσηλείας ή εξέταση ασθενούς στα νοσοκομεία και τις κλινικές της χώρας, που ψηφίζουμε παρόν. Το είπαμε και στην πρωτολογία, ότι μπορεί να διευκολύνει ασθενείς λόγω αξιοποίησης της τεχνολογίας. Είναι η πολύ καλύτερη εκδοχή αξιοποίησης τεχνολογίας αυτή. Προκύπτει όμως το ζήτημα ότι ένα πολύ μεγάλο τμήμα του πληθυσμού δεν έχει τη δυνατότητα αξιοποίησης. Τι, πώς είναι το θέμα σε αυτόν τον κόσμο? Είναι ένα ερώτημα. Δεύτερον, εμείς ως ΚΚΕ δεν αποσυνδέουμε τα πιστοποιητικά νοσηλείας από το γεγονός ότι έχουν επιδεινωθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις για να εξασφαλίσει ένας ασθενής την νοσηλεία του και τη θεραπεία του. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι ποιο. Ποιο είναι αυτό που προηγείται, το πιστοποιητικό νοσηλείας ή αυτή καθ' αυτή δυνατότητα νοσηλείας των εργαζομένων, των συνταξιούχων? Τρίτο, φαίνεται ότι το κράτος μέσω της κυβέρνησης επενδύει και απλοποιεί διαδικασίες στο βαθμό και σε τομείς που μειώνει το κόστος της λειτουργίας του και επιπλέον θα μπορεί με αυτόν τον τρόπο, με ένα πιο επιτελικό και ελέγξιμο τρόπο, να προωθήσει την αντιλαϊκή του πολιτική. Αν υπάρχει αυτή η ευαισθησία για την γρηγοριοποίηση των διαδικασιών και την άρση των όποιων γραφειοκρατικών εμποδίων για τα πιστοποιητικά της βεβαιώσης. Αν υπάρχει λοιπόν ευαισθητοποίηση γι' αυτό, γιατί δεν βλέπουμε κάποια ευαισθητοποίηση να φέρεται και καμιά τροπολογία που να αναφέρεται σε μόνιμες προσλήψεις στις δημόσιες μονάδες υγείας? Για να διευκολύνει
τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, για να έχουν πρόσβαση στην νοσηλεία και όχι μόνο στο πιστοποιητικό. Και τέταρτον, δεν αποκλείεται το καθεστώς της ψηφιοποίησης της υγείας να αποτελέσει και ένα ευρύ πεδίο βάσης δεδομένων που να συνδεθεί με το ασφαλιστικό και την περαιτέρω σύνδεση των εισφορών ανάλογα με το πόσο επιβαρύνουν το σύστημα. Και τέλος, με την τροπολογία 1392 με γενικό αριθμό και ειδικό 30, στο σύνολό της θα ψηφίσουμε παρόν, αλλά είδαμε και τον κύριο Χατζηδάκη προηγουμένως με ένα ύφος μισοκακόμοιρο, έτσι συμπονετικό προς τους ανάπηρους. Εδώ έχει τσακίσει, έχει πελεκίσει στην κυριολεξία εργατικά, εργασιακά δικαιώματα και την ίδια στιγμή τον έπιασε μια στιγμή ο πόνος, ένα πρωί ξύπνησε και λέει τώρα πρέπει εγώ να διευκολύνω τους ανάπηρους. Και δεν τρεπόμαστε λιγάκι, δεν τρέπαστε μάλλον λιγάκι ως κυβέρνηση συνολικά. Δηλαδή, εκτός από το ότι είστε ανάλογοι, είστε και υποκριτές. Και μάλιστα με επικοινωνιακό τρόπο είστε υποκριτές. Διότι μπορεί να απλοποιούνται οι διαδικασίες πιστοποίησης της αναπηρίας, αλλά παραμένει όμως το σφαγείο αποκλεισμού των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Για το οποίο ούτε καν το αγγίζετε. Γιατί είναι ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Δηλαδή, η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της για την εφαρμογή της αντιδραστικής κατεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί λειτουργικότητας της αναπηρίας. Που τι κάνει η λειτουργικότητα της αναπηρίας? Οδηγεί στην απένταξη των αναπήρων από τα επιδόματα, τις παροχές και από συντάξεις, οι οποίες βέβαια έγιναν φύλο και φτερό με τον νόμο Κατρούγκαλου, ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Και δεν είναι μόνο αυτό, παραμένει το ζήτημα των περικοπών του κανονισμού παροχών του ποσοστού αναπηρίας. Δηλαδή εδώ, τελικά είναι το θέμα αν θα πάρει το πιστοποιητικό της αναπηρίας ή τελικά εάν αυτός ο άνθρωπος θα χαρακτηρίζεται ως ανάπηρος για να μπορεί να πάρει το επίδομά του, να μπορεί να πάρει τη σύνταξή του, να μπορεί να ζήσει ανθρώπινα. Λοιπόν, αφήστε τις υποκρισίες, αφήστε τα ψέματα και εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή ο λαός θα σας δώσει αυτό που πρέπει να σας δώσει, όποτε και αν έρθει εκείνη η στιγμή, αλλά και συνολικά όλων των κομμάτων. Και κλείνοντας με αυτό, να πω και για την υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ, που πέρασαν 3-4 συνεδριάσεις επιτροπής, μια ολόκληρη ολομέλεια, για να περιμένει να δει ποιες είναι οι νομοτεχνικές βελτιώσεις για το αν θα ψηφίσει όχι το νομοσχέδιο. Άλλη υποκρισία αυτή. Άλλη υποκρισία αυτή. Δηλαδή εδώ έχεις ένα νομοσχέδιο που βγάζει μάτι στην κυριολεξία και την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα ακόμα δεν έχει πάρει απόφαση εάν θα το ψηφίσει ή αν θα το καταψηφίσει. Ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του.